Κύριε Δήμαρχε, πραγματοποιήσατε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Να αναφερθούμε λίγο. Τι παρουσιάσατε και ποιοι οι στόχοι της Δημοτικής Αρχής το επόμενο διάστημα? Παρουσιάσαμε το έργο μας όλο αυτό το διάστημα, αφού πρώτα κάναμε μια σύντομη αναδρομή για το τι παραλάβαμε στους τομείς των οικονομικών, στους τομείς της οργάνωσης των υπηρεσιών, στον τομέα του εξοπλισμού και γενικότερα κάναμε μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του Δήμου όταν παραλάβαμε. Και στη συνέχεια περιγράψαμε τους πρώτους αυτούς μήνες της διακυβέρνησής μας, ποιες ήταν οι προτεραιότητες, τι υλοποιήσαμε και στο τέλος κάναμε και μια σύντομη αναφορά για τους στόχους μας. Όπως σας είπαμε, δώσαμε προτεραιότητα στη στήριξη του πρωτογενού τομέα με αυτά τα έργα υποδομής που αναφέραμε. Επίσης σημαντικό είναι ότι προωθούμε και την ίδρυση πρότυπου πιλωτικού αγροκτήματος στην περιοχή μας, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Προωθούμε με προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια κατασκευή λιμνοδεξαμενής, αρκετά μεγάλης λιμνοδεξαμενής που θα δώσει νερό στον κάμπο της Δεσκάτης, που όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς αδρεύεται σε ποσοστό κάτω του 30%, τον εξυγχρονισμό του ΤΟΕΒ Καρπερού Δήμητρας και μια σειρά άλλων έργων τα οποία σε συνεργασία με την περιφέρεια αλλά και με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ λόγω των ανταποδοτικών τα οποία μας οφείλει στα πλαίσια της θερικής κοινωνικής ευθύνης η ΔΕΗ μετά την κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα προωθούμε όσον αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, προσλήψεις οικονομολόγων και μηχανικών, προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακή διαχείριση τιμάτων, ηλεκτρονικές πληρωμές για να κάνουμε πιο εύκολη την επαφή μας και τις συναλλαγές και την επικοινωνία με τους πολίτες. Γενικότερα πιστεύουμε σε μια συμμετοχική δημοκρατία, ενεργοποιούμε τις υγιείς δυνάμεις της περιοχής, προωθούμε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και σε γενικές γραμμές θα ήθελα να σας πω ότι περιγράψαμε τι υλοποιήσαμε μέχρι στιγμής στο πρωτογενή, το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα που σιγά σιγά αρχίζουμε σαν Δήμος να επενδύουμε, αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά μας μνημεία, τη φύση μας, τη γεωλογία μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες θέσεις εργασίας και προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε και στον τομέα της πρόνοιας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το ΤΕΒΑ, σε συνεργασία με την περιφέρεια, την κάρτα αλληλεγγύης. Περιμένουμε τώρα να ενταχθούμε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Λειτουργούμε κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικές ιματιοθήκες, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης κοινωνικό φαρμακείο. Και γενικότερα προωθούμε την ένταξη των πολιτών σε προγράμματα τα οποία θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά τους και θα έχουν το ευεργέτημα από τα επιδόματα της πρόνοιας.